Αδελφοί, εις σφραγής της εμείς αποστολής, ημείς εστέ εν Κυρίω. Ακούσαμεν τον Απόστολον Παύλον εις την πρώτην προς Κορινθίους επιστολήν του να ασχολείται με την τροφήν, επειδή πλησιάζουν οι μέρες νηστείας. Δι' αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται προς τα τέκνα του Θεού και αναφέρεται δια την εγκράτεια και την νηστεία. Ανεφέρθη όμως σε φράσεις τας οποίας δυσκόλως κατανοούν οι ακούοντες. Ομίλησε ο Απόστολος Παύλος περί ειδώλων και ειδωλοθήτων. Όταν εκήρυξεν στην Κόρινθον το Ευαγγέλιο και έδωκε το φως του Χριστού εις τους ακούοντας και θέλοντας να σωθώσει, εκεί υπήρχε ειδωλολατρία και εθυσίαζον εις τα είδωλα διάφορα ζώα. Μέρος δε εκ της θυσίας του ζώου εκείνου έμενε δι' εκείνους οι οποίοι εθυσίαζον το ζώο και το άλλο το έκαιον επάνω εις τον βωμόν ο οποίος ή το έμπροσθεν του αγάλματος. Όταν ο Απόστολος Παύλος εκήρυξε τον Λόγο του Θεού και επίστευσαν πρώτοι οι μορφωμένοι άνθρωποι, δεν είναι όπως σήμερα που οι μορφωμένοι δεν πιστεύουν, τότε μόλις ήκουσαν τον Λόγο του Θεού επίστευσαν στον Θεό. Πλην όμως τους κατήχεν και η αδυναμία, η αδυναμία της τροφής. Εγνώριζον ότι είδωλα δεν υπάρχουν και θεοί ειδώλων είναι ανύπαρκτοι. Δι' αυτόν τον λόγο εκάθοντο εις τα ειδωλία και έτρωγαν από εκείνα τα κρέατα τα οποία δεν εθυσιάζοντο. Ο Λόγος του Θεού όμως εισήλθεν και εις απλούς ανθρώπους, μέσα στην καρδία των οποίων ο Θεός έδωκε την χάρη. Διήρχοντο εκ των μερών εκείνων όπου εκάθεντο και έτρωγαν από τα ειδωλόθητα και έβλεπαν οι απλοί άνθρωποι ότι οι χριστιανοί, αυτοί οι οποίοι εμπίστευσαν στον Χριστό, έτρωγαν από τα ειδωλόθητα, από τα κρέατα τα οποία θυσίαζαν στα είδωλα και σκανδαλίζοντο και έλεγαν, εφόσον είναι εις τον Χριστό, τι ζητούν εις τα τραπέζας των ειδώλων και κάθονται και τρώνε. Άρα δεν είναι ορθή η πίστης. Είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν μέχρι σήμερα, αδερφοί μου, που σκανδαλίζονται οι άνθρωποι διορισμένα πράγματα. Τότε ο Απόστολος Παύλος επενεύει και έγραψε στους Κορινθίους και τους είπε, εγώ σας κατανοώ, είδωλα δεν υπάρχουν.
ούτε θεοί των ειδώλων. Και όταν τρώτε εκεί, σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται από τα ανύπαρκτα τίποτε. Πλην όμως ο άλλος, ο οποίος κάθεται απέναντί σου και σε βλέπει, σκανδαλίζεται. Δι' αυτό, εγώ εάν ήμουν στην θέση σας, θα εθυσίαζα τα πάντα και να μην φάγω ποτέ κρέας στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδερφό μου. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι σας εδίδαξα, λέγει, και εσείς παραβαίνετε αυτά τα οποία ακούσατε. Σας ομίλησα δια πάσαν αρετήν και προπάντων δια των σκανδαλισμών, διότι ο Κύριος μου απευθύνθη εις τους Φαρισαίους και τους υπήλυσε με εκείνα τα φοβερά «ουέ, ουέ μην γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ». Μη φτάσετε εις το σημείο τούτο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, διότι εγώ σας εδίδαξα την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι εκείνο το οποίο νικούσατε. Εις φραγής τους λέγει, της εμείς αποστολής, ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού. Είστε εσείς η σφραγίδα μου. Και πάντοτε πρέπει να γνωρίζουμε, αδερφοί μου, ότι ό,τι ακούμε, αυτό πρέπει να το τηρούμε. Εάν ακούμε και δεν τηρούμε, εκείνος ο εργάτης του Ευαγγελίου θλίβεται, λυπάται, διότι τον εξέλεξε ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είμαι και εγώ Απόστολος και είδα και εγώ τον Χριστό και με δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός και την διδασκαλία του Χριστού την ιδίαν σας δίδωνε. Και από ό,τι σας είπα, εάν έρθει άλλος να σας διδάξει άλλα, εάν είναι άνθρωπος, εάν είναι άγγελος, λέγει, ανάθεμα έστω. Αυτά τα οποία σας είπα, αυτά θα τηρείτε. Είστε η σφραγίδα η δική μου. Η εκλογή μου δεν έγινε από ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο τον Θεό. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς σήμερα, αδερφοί μου, για να εισέρθει ένας στο Άγιο Θυσιαστήριο, δεν εισέρχεται με παρεμβολάς ανθρώπων, ούτε με πληρωμή, ούτε με ηκεσίες. Εισέρχεται στο Άγιο Θυσιαστήριο επειδή τον εκλέγει ο Θεός. Δι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα οποία γίνονται σκάνδαλο. Εάν πληρώσεις χρήματα για να σε ψηφίζουν να γίνεσαι λειτουργός του Θεού, αυτό είναι φοβερό το αμάρτημα. Η αποτυχία είναι από τη στιγμή εκείνης πασιφανής πλέον στη ζωή σου. Θα αποτύχεις. Εάν όμως ακούσεις την φωνή του Θεού, τότε όλη σου η ζωή θα είναι φως. Και τούτο είναι εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος μας: «Ούχι μη εις εξελέξαστε με, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς». Δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ σας διάλεξα. Και όταν αφήσουμε τον Θεό να μας οδηγήσει, τότε και η επιτυχία της ζωής μας θα είναι η σφραγή των πιστών. Όταν εξέλεξε τον Απόστολο Παύλο, του είπε ότι θα σε στείλω στα έθνη να κηρύξεις το Ευαγγέλιο μου. Και εστάλει ο Απόστολος Παύλος εις όλα τα έθνη και εκήρυξε το Λόγο του Θεού.
Αυτή είναι η αποστολή των λειτουργών του Θεού, των εκλεκτών του Θεού, εκείνων των οποίων η ζωή είναι εις τα χέρια του Θεού. Και μετά από την κήρυξη του Ευαγγελίου έρχεται ο καρπός. Μπορείτε να φανταστείτε πόση πίκρα αισθάνεται εκείνος ο οποίος θυσιάζεται, δίδει όλη του την καρδιά εις τα παιδιά του Θεού. Γίνεται θυσία ημέραστα και νυχτός. Προσεύχεται και αγωνιά δια τα τέκνα του Θεού και εκείνα δεν ακούνε και δεν τηρούν όσα εδιδάχθησαν. Δύναστε να φανταστείτε πόση πικρία υπάρχει μέσα στην ψυχή εκείνου ο οποίος δίδει το παν για να σωθεί μια ψυχή και όμως δεν εκτιμάται ούτε ο κόπος του, ούτε οι θυσίες του, ούτε ο υδρότας του, ούτε η αγωνία του, ούτε η ακρυπνία του. Δι' αυτό, αδερφοί μου, ποιο λόγο θα δώσουμε εν ώρα κρίσεως? Θα δυνηθούμε να πούμε ότι δεν ακούσαμε τον λόγο σου? Θα εξέλθουν και εκείνοι οι οποίοι θα φωνάξουν εκείνη τη στιγμή ότι μας κρατούσε ώρα πολύ στο κήρυγμα, μας επέδευε στο κήρυγμα, δεν μας άφηνε να πάμε να μαγειρέψουμε, να φάμε. Γιατί βιαζόμαστε να φύγουμε? Αδερφοί μου, πόσα έρχονται εις γνώση μου, πόσα ακούω και λυπάται η ψυχή μου. Ακούεις λόγω Θεού και βιάζεσαι. Θα έρθει η ώρα που δεν θα ακούς καθόλου. Ακούς λόγω Θεού και αντί να ευχαριστείς τον Θεό και να κλαις να μην σου το στερήσει, εσύ βιάζεσαι να πας να μαγειρέψεις. Αν καθόσουνα στην τηλεόραση όμως, δεν θα βιαζόσουνα. Αν έβλεπες τις πορνίες της τηλεοράσεως, δεν θα βιαζόσουνα. Όταν ακούς λόγω Θεού βιάζεσαι και εισφραγείς εκείνου ο οποίος οι γονείς της εσύ. Αυτή είναι η σφραγίδα που σου έδωκε. Και τότε τι θα πει εκείνος ο οποίος αγωνίζεται? Θα χύσει τα δάκρυα του Ιερεμίου και θα πει: Θεέ μου, αυτά τα πλάσματα που μου έδωκες είναι τόσο σκληρά που δεν ακούνε το λόγο σου. Και θα του πει ο Θεός: Δεν βλέπεις ο σιδηρουργός τι κάνει το σίδερο για να το φέρει στο σχήμα που θέλει? Και θα απαντήσει ο Ιερεμίας μέσα στα δάκρυά του: Κύριε, αυτούς που εκήρυξα το λόγο σου δεν είναι σίδερο, είναι σκουριά. Στη σκουριά δεν πιάνει τίποτε. Και ο Κύριος μας αποκρίνεται και πάλι στον Ιερεμία. Παιδί μου, του λέγει, όταν πάεις στο αμπέλι για να πάρεις τα φύλλα, τι κάνεις? Δεν γονατίζεις για να απομακρύνεις τα φύλλα και να έβρεις το σταφύλι? Του έλεγε ο Θεός ότι για να ακουστεί η προσευχή σου και τα δάκρυά σου θέλεις γονάτισμα. Να γονατίσεις, να ανοίξουν τα γονατά σου. Και τότε θα δώσω εγώ ευλογία. Αδερφοί μου, ακούμε το λόγο του Θεού. Πλην όμως, εάν δεν μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα, δεν ακούμε ούτε μία φράση. Εάν δεν έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ακούεις και είσαι όπως ο μουσαμάς που πέφτει το νερό και φεύγει. Είσαι σκληρός όπως την πέτρα. Γι' αυτό όταν ακούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και τον Απόστολων, όταν ακούμε το Θείο Κήρυγμα που είναι τα κεντρικότερα σημεία της Θείας Λειτουργίας, πρώτον είναι τα σάικ των σών και δεύτερον είναι αυτά τα τρία. Όταν ακούμε αυτά και τα κατανοούμε, τότε καταλαβαίνουμε γιατί εκκλησιαζόμεθα. Τότε έρχεται και ο καρπός
Τότε έρχεται και η απόλαυση πλέον των κόπων, διότι είπε πάλι ο Θεός, «Εκ του καρπού γνωστήσετε το δέντρο». Όταν έχετε το πνευματικό σας και κρέμεστε από το λαιμό του, αυτό είναι το δέντρο. Και αν εσείς είστε καλά, σημαίνει ότι είναι καλό το δέντρο. Όταν εσείς δεν είστε καλά, λάγρια κατσίκια, όπως είπε σήμερα ο Θεός, ότι θα χωρίσει τα αρνία από τα πρόβατα, τα αρνία από τα ερήφια, τότε θα είναι λύπη φοβερά. Όταν βλέπεις τους καρπούς και δεν είναι καλή, σημαίνει ότι το δέντρο δεν είναι καλό. Κάτι δεν είμαι. Προσπαθούμε να γίνουμε καλοί. Και αγωνιζόμεθα να δώσουμε το φως. Και εσείς πρέπει να αγωνίζεστε για να δέχεστε το φως. Και όταν μας δώσει το φως ο Θεός μας, τότε εις τον κόσμο αυτόν ζούμε τον παράδεισον. Εις τον κόσμο αυτόν προγευόμεθα της αιωνιότητος και της χαράς του παραδείσου. Ας μείνουμε κοντά στον Θεό, αδερφοί μου, για να έχουμε και εμείς παρησίαν εν ώρα κρίσεως. Κύριε, η σφραγή της εμείς αποστολής είναι τα τέκνα αυτά τα οποία εισήλθον εις την αγάπη Σου, στην Βασιλεία Σου, την Επουράνιον, της οποίας ήθελα να γίνομεν κληρονόμοι. Αμήν.